Καλημέρα, καλημέρα κυρία Φθάλτη και κυρία Χατζηδημητρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Κινητοποίηση αύριο, 24 ώρια απεργία. Θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας βέβαια στα νοσοκομεία. Γιατί γίνεται η απεργία αυτή, κυρία Πρόεδρε? Εντάξει, η αυριανή απεργία δεν είναι μια ακόμα απεργία όπως αντιλαμβάνεστε. Εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Αυτά τα μηνύματα δηλαδή έρχονται από τους χώρους δουλειάς, από τα νοσοκομεία, από τα κέντρα υγείας. Αύριο οι δρόμοι της Αθήνας και οι δρόμοι όλων των πόλεων θα βουλιάξουν. Mm-hmm. Θα βουλιάξουν από τους εργαζόμενους που διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, που διεκδικούν μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, ειδικά εμείς στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας υγειονομική, επειδή έχουμε και αυτή τη συγκυρία δηλαδή. Mm-hmm. Θα είδατε κι εσείς ότι δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που πραγματικά θα βάλει τα φόπλακα σε ό,τι έχει απομείνει από το δικαίωμα του λαού μας. Ναι, για το οποίο τη δωρεάν υγεία. Βλέπω αντιδράσεις, εντάξει, από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, αλλά βλέπω και από τον ιατρικό σύλλογο, τους ιατρικούς συλλόγους αντιδράσεις. Ναι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Βέβαια είναι από διαφορετική οπτική οι αντιδράσεις ακριβώς. Εμείς λέμε ότι με αυτό το νομοσχέδιο, αν και εφόσον περάσει, βέβαια εμάς θα μας βρουν απέναντι, δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι, πέφτει και το τελευταίο χειρό, να το πω έτσι, για να αλωθεί ο τομέας της υγείας από τα μεγαθύρια, αυτά δηλαδή που κερδοσκόπησαν άγρια, γιατί υπάρχει και η περίοδος της πανδημίας. Κερδοσκόπησαν άγρια την περίοδο της πανδημίας, εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο. Και υπάρχουν και οι αντιδράσεις που λένε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας να ασκούν ιδιωτικό έργο, γιατί διεκδικούν μερίδιο από την πίτα. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε αυτής της λογικής. Εμείς αναδεικνύουμε τις συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου από τη σκοπιά των ασθενών μας πρώτα απ' όλα. Γιατί αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Ξέρετε, έχουμε μία περίοδο, είναι και η συγκυρία τέτοια, που τα προβλήματα πραγματικά της υγείας διωγγώνονται συνεχώς και έχουν συσσωρευτεί και εξαιτίας της πανδημίας, το έχετε αναδείξει και εσείς πολλές φορές από την εκπομπή σας, εξαιτίας της μετατροπής των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου. Ναι. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που συνταξιοδοτούνται συνάδελφοι και εξαιτίας του διαχρονικού εμπάρκου στις προσλήψεις βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το εξής. Ολόκληρα τμήματα και κλινικές, και μάλιστα εξειδικευμένα τμήματα και κλινικές, αντιλούνται με οριστικό κλείσιμο και λουκέτο. Γιατί δεν έχει υπάρξει ροή νέου επιστημονικού δυναμικού. Ναι. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της εντατικοποίησης των συνθήκων, πραγματικά των άθλιων συνθήκων εργασίας, έχουμε και ένα κύμα παρετήσεων. Και η κυβέρνηση, αντί να έρθει και να έστω να πάρει μέτρα να αναχαιτιστεί αυτό το πράγμα, έρχεται και δίνει το οριστικό χτύπημα πραγματικά. Είναι νομοσχέδιο νεκροθάφτης. Αυτό που γράφανε δηλαδή χθες τα πανό της Ομοσπονδίας και των σωματείων που αναρτήσαμε στα νοσοκομεία για να απευθύνουμε και το απεργιακό μας κάλεσμα για αύριο, είναι η ουσία. Μάλιστα. Αντί δηλαδή να κάνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, αντί να αυξήσουν τους μισθούς των νοσοκομιακών. Μα δεν έχουμε. Κυρία Πρόεδρε, ας παίξω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Εγώ ακούω τον Υπουργό να λέει ότι προσλήψεις γιατρών έχουν γίνει. Αλλά προφανώς δεν φτάνουν οι προσλήψεις. Καλά, δεν το ακούω. Και τον Πρωθυπουργό έχω ακούσει να το λέει αυτό πράγμα. Αν και δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα πραγματικά. Εδώ έχουμε θάλασσα ελλείψεων. Δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από 6.500. Τη στιγμή που μιλάμε. Mm-hmm. Και οι προκηρύξεις, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν φτάσει στις συνάδελφοι ακόμα στα νοσοκομεία, είναι ελάχιστες, είναι μερικές εκατοντάδες. Mm. Υπάρχουν δε τμήματα που μπορεί να είναι ένας μόνο συνάδελφος, ένας επιμελητής Β, χωρίς καν διευθυντή, χωρίς καν επιστημονικά υπεύθυνο, mm-hmm. και δεν προκηρύσεται καμία θέση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά το θέμα των αυξήσεων, έχει ανακοινωθεί ότι για τους γιατρούς θα υπάρξουν αυξήσεις. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Μικρές, νομίζω, αλλά υπαρκτές. Εδώ ακόμα δεν έχουν μπει στα βαρέα και ανθυγινά, Γιώργο μου. Κάτσε να μας πει η πρόεδρος για το ζήτημα αυτό. Θα σας πω. Καταρχήν δεν μας έχουν πει ακόμα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός, είπε 10% αυξήσεις.
ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενοι αρνούνται το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό? Εδώ υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις των ανώτατων δικαστήριων της χώρας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λένε ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών τα τελευταία 10 χρόνια είναι παράνομες. Άρα πρέπει να επανέλθουν οι μισθοί μας στα επίπεδα πριν από τις περικοπές. Εμείς διεκδικούμε το σύνολο των μισθολογικών μας απολειών. Δεν μπορεί να πετάνε χαρταετό κάθε φορά που τους το λέμε. Δεν μπορούν να λένε, ενώ δίνεται πακτολός δισεκατομμύρια στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους, να λένε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και να μας καλούν, ξέρετε τι μας καλούν να κάνουμε. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε το εισόδημά μας, αυτό δεν λένε. Αυτό δεν λέει η κυρία Γκάγκα. Κάνουμε, λέει, το ΕΣΥ πιο ελκυστικό για τους γιατρούς. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Να γίνει το δημόσιο σύστημα υγείας πιο ελκυστικό για τους γιατρούς και ταυτόχρονα να μην μπορεί ο ασθενής να περάσει την πόρτα του. Και ο ασθενής να πληρώνει. Δεν έχει να πληρώνει. Ναι. Μας λένε, πάρτε, ενισχύστε το εισόδημά σας από το υστέρημα του Κοσμάκη. Αυτό μας λένε. Κύριε Ψάλτη και κυρία Χατζηδημητρίου. Κυρία Ρέτζου, πιστεύετε ότι... Σε μια τέτοια περίοδο. Ναι, ότι τι μας λένε, επιτρέψτε μου γιατί... Παρακαλώ, παρακαλώ. Λένε, βάλτε πλάτη για να λειτουργεί το νοσοκομείο σαν επιχείρηση, το δημόσιο νοσοκομείο, κάντε απογευματινά, χειρουργία, ιατρία και αφού τα κάνετε όλα αυτά, θα σας δίνουμε και το δικαίωμα να κάνετε ιατρείο έξω. Δηλαδή μιλάμε για μια εξ ολοκλήρου ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Ακριβώς και σε μία περίοδο, ξαναλέω, που από τη μία έχουν αυξηθεί ανάγκες, συσσωρεύονται και μετά την πανδημία, αναβλήθηκαν χειρουργία, αναβλήθηκαν θεραπείες. Οι λίστες των ραντεβού έχουν μεγαλώσει και από την άλλη ο κόσμος υποφέρει. Εδώ δεν έχει να τα βγάλει πέρα με τα στοιχειώδη. Δηλαδή γυρνάμε σε εποχές που ο άλλος αναγκάζονταν να ξεπουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει. Για να πάει τον άνθρωπό του να γίνει καλά. Ακριβώς. Κυρία Ρέτζου, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ειδικά ασφαλώς, στο κομμάτι της υγείας, με αφορμή το σχέδιο νόμου. Μα ασφαλώς. Εμείς παρακολουθούμε στενά την πορεία του νομοσχεδίου. Okay. Θα σας πω το εξής. Τη συνάντηση που είχε η Ομοσπονδία με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, ναι, δεν μπόρεσε να αντικρούσει ούτε ένα από τα επιχειρήματά μας. Γιατί δεν αποτελούν λύση για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, μες, αυτά η κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η προκήρυξη θέσεων μερικής απασχόλησης. Δεν μπόρεσαν. Και θέλω να απαντήσω και στο εξής από την εκπομπή σας. Μας λένε ότι προκηρύσσονται θέσεις και δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τους γιατρούς. Είναι ψέμα. Θα σας δώσω το παράδειγμα του Παίδων Αγία Σοφία. Τι μας έλεγε ο κύριος Πλεύρης πριν να γίνουν οι κινητοποιήσεις των συναδέλφων που επέβαλαν με την αποφασιστικότητά τους να προκηρυχθούν τελικά κάποιες θέσεις αναισθησιολόγων, μόνιμων αναισθησιολόγων, ότι δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι έχουν θέσει υποψηφιότητα για αυτές τις τρεις θέσεις? Πώς? Πέντε. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν. Κατά τα άλλα, Άρα υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κατανοητό. Κυρία Πρόεδρε, θα τα πούμε και πάλι. Γιατί το θέμα αυτό της υγείας προφανώς αφορά, βλέπω και τα μηνύματα του κόσμου. Όλο τον κόσμο. Θα μιλήσουμε, σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.